Φίλες και φίλοι, γεια σας. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό και βεβαίως την ιατρική μας στήλη. Ό,τι καλύτερο έχουμε για ακόμα μία χρονιά. Ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, διότι θα βλέπουμε πιο καθαρά, πιο όμορφα, πιο αν το θέλεις ευχάριστα και τελικά θα βλέπουμε τη γυμνή και την καθαρή αλήθεια. Γιατί πολλές φορές ακόμα και ένα μικρό ποσοστό μπορεί να μας θολώνει λίγο την όραση και κάτι να μην το καταλαβαίνουμε. Αυτό όπως το ακούτε και μεταφορικά αλλά και στην πραγματικότητα όταν υπάρχει μια παθολογική, οφθαλμολογική δυσλειτουργία. Γιατί και εγώ ας πούμε που πολλές φορές μακριά δεν βλέπω πολύ καλά σε κάποιες καταστάσεις ή το βράδυ ή όταν τα φώτα είναι πολύ έντονα ήθελα και έτσι θα το καταφέρω και σήμερα μετά από αυτή μου την επίσκεψη να βλέπω ακόμα πιο καθαρά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το λέιζερ σε όλες τις εκφάνσεις και βεβαίως αυτή τη φορά ούτε ειδικός για τα μάτια μας, όπου τα τρία τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο το ξέρετε, το ξέρουμε και γι' αυτό βεβαίως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κάθε φορά η πόρτα είναι ανοιχτή. Είναι η Έλενα Κεφάλα που έχω εδώ κοντά μου, η χειρουργός οφθαλμίατρος. Έλενα, καταρχήν σε καλωσορίζω για άλλη μια σεζόν. Ευχαριστώ πολύ. Δική μου χαρά είναι που είμαι μαζί σας. Για να μας κάνεις να βλέπουμε καθαρά και ξάστερα. Έτσι, είναι μια σπουδαία μέρα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ανέκαθεν βλέπω καθαρά και ξάστερα, αλλά πολλές φορές εμείς θέλουμε να εθελοτυφλούμε ότι δεν βλέπουμε καλά. Να πω στον κόσμο ότι βρισκόμαστε στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας 64, στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών. Ένα άκρος εξοπλισμένο και πάρα πολύ σύγχρονο οφθαλμολογικό κέντρο, όπου πάρα πολλοί εξειδικευμένοι γιατροί εκτελούν εδώ τις δικές τους οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Μία γιατρός η δικιά μας, η αγαπημένη, αλλά και όλης της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι η Έλενα Κεφάλα, που σήμερα δεν θα μας δώσει συνέντευξη. Απλά ήθελα να πει και δύο λόγια. Ξέρετε ότι εγώ δεν γίνεται να κάνω κάτι και να μην το μοιραστώ με τους τηλεθεατές μου. Σήμερα λοιπόν, μετά από μία απόφαση που είχαμε πριν από ένα μήνα, που ήρθαμε έτσι να μας κάνεις έναν οφθαλμολογικό έλεγχο στο ιατρείο σου, αποφασίσαμε και εγώ και η Εύη Χιλά, η οποία ετοιμάζεται ήδη για να κατέβει. Οπότε εγώ άρπαξα την ευκαιρία να μας πεις δύο λόγια και μετά θα είναι η σειρά μου να αποφασίσουμε αυτή τη λίγη μοιοπία και αυτό το λίγο αστιγματισμό τέλος πάντων να μην το έχουμε καθόλου και να βλέπουμε χωρίς φακούς και χωρίς γυαλιά ακόμα και το βράδυ στην οδήγηση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα? Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ σπουδαία μέρα και για τους δυο σας. Γιατί θα ξεφορτωθούμε μία για πάντα γυαλιά και φακούς επαφής, ό,τι άλλο βοήθημα χρειαζόμαστε για την όραση. Θα κάνουμε έχουμε ήδη κάνει έναν έλεγχο στα μάτια, που θα μας διασφαλίσει ότι είμαστε 100% σίγουροι για την επιτυχία, για την εξάλληψη της μοιοπίας ή του αστιγματισμού, χωρίς να έχουμε καμία δυσάρεστη συνέπεια. Όταν λέμε λοιπόν, ο πρώτος έλεγχος είναι να τσεκάρεις στο ιατρείο σου ποιο είναι το μέγεθος της μοιοπίας ή του αστιγματισμού ή το πρόβλημα που έχει ο εκάστοτε ασθενής. Αμέσως μετά όμως γίνεται ένας πιο εξειδικευμένος έλεγχος, που είναι τα χαρτιά που κρατάς μπροστά σου, όπου στην ουσία τι ελέγχουμε από τρία διαφορετικά μηχανήματα που περάσαμε και εμείς? Ουσιαστικά γίνεται μια πολύ λεπτομερής εξέταση του κερατοειδούς, που είναι ο χιτώνας, το σημείο δηλαδή του ματιού που δουλεύει το λέιζερ, και μετράμε το πάχος του, διάφορες άλλες λεπτομέρειες από τις διαστάσεις του, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε με επιτυχία και με ασφάλεια στην επέμβαση. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι όντως θέλουν να το κάνουν για να ξεφορτωθούν όλο αυτό, αλλά που μπορεί κάποιο από αυτά τα μικροπροβληματάκια να μην τους αφήνουν να συνεχίσουν τη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Αν δεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, κυρίως ποιο είναι το πιο συχνό φαινόμενο που μπορεί να το σκεφτείς ότι καλύτερα να μην παρέμβουμε σε κάτι τέτοιο? Συνήθως υπάρχουν πράγματι, όπως είπες, ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουν με ασφάλεια. Το πιο συχνό είναι να είναι ο κερατοειδής τους πάρα πολύ λεπτός, που να μην μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κανενός είδους διόρθωση, ή επειδή έχουμε και δύο τρόπους που μπορούμε να δουλέψουμε, να μην είναι κατάλληλοι για τη μία μέθοδο που θα κάνουμε μαζί και να είναι κατάλληλοι για κάποια άλλη. Ποιες είναι οι δύο μεθόδοι? Τι είχαμε πει για το λέιζερ που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει? Σε χοντρικές γραμμές τις χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι η PRK, που είναι η λίγο παλαιότερη, εξίσου όμως αποτελεσματική. Απευθύνεται σε πολύ νέα άτομα, 18 χρονών, με πολύ μεγάλη κόρη,
σε άτομα που έχουν πολύ λεπτό κερατοειδή και δεν μπορούν να κάνουν την άλλη. Η άλλη μέθοδος είναι η LASIK, που είναι πιο εξελιγμένη και κυρίως η βασική της διαφορά είναι ότι διορθώνει εντελώς ανώδυνα, χωρίς καμία ταλαιπωρία εντός εισαγωγικών μετεγχειρητικά, τους βαθμούς είτε μοιοπίας, είτε υπερμετροπίας, είτε αστιγματισμού. Μία τέτοια επέμβαση, πάρα πολλοί κόσμος διερωτάται και λέει «Έχω μοιοπία, θα κάνω αυτή την επέμβαση. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί και αν ναι, μετά από πόσα χρόνια θα πρέπει να το ελέγξουμε πάλι?» Υπάρχει μία πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να εμφανιστεί ξανά μικρού βαθμού, που συνήθως δεν χρειάζεται δεύτερη επέμβαση. Αυτό αφορά συνήθως άτομα νεαρής ηλικίας. Έχω παιδιά που είναι για να δώσουν εξετάσεις για στρατιωτικές σχολές, που έρχονται 17,5-18 χρονών και κάνουν τη διόρθωση. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να έχουν κάποιο τέτοιο θέμα. Υπάρχει όμως δυνατότητα επανεπέμβασης. Στους περισσότερους ενηλίκους όμως, στη συντριπτική πλειοψηφία, εφόσον πληρούμε τις προϋποθέσεις που είναι οι βαθμοί μας να είναι σταθεροί για τα τελευταία 2 χρόνια, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Όσο μεγαλύτερη είναι η μοιοπία ή ο αστιγματισμός, δηλαδή εννοώ άλλο να έχει κάποιος 1,75 και άλλο 2,20, 2,80, δεν ξέρω εγώ, τόσο πιο δύσκολη είναι η διαδικασία ή πιο εύκολη αντιθέτως, ή δεν έχει κανένα νόημα ο βαθμός στον οποίο έχει ο ασθενής με το αποτέλεσμα? Βεβαίως, ένα ρόλο παίζει ο βαθμός, γιατί τα σύγχρονα μηχανήματα, η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια με όλο και καινούργια μηχανήματα που μας μεγαλώνουν τις δυνατότητες. Μπορούμε να εξαλείψουμε, να μηδενίσουμε μέχρι και 10-11 βαθμούς μοιοπίας, κάτι που παλιότερα δεν ήταν εφικτό. Mm-hmm. Άρα βεβαίως και οι βαθμοί παίζουν κάποιο ρόλο. Όμως πλέον στην εποχή μας και με τα τελευταία τεχνολογίας μηχανήματα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να λύσουν το θέμα αυτό. Για σένα είναι μια πραγματικά, μια αν θα έλεγα, επέμβαση ρουτίνας, όταν έχουμε πει ότι έχεις κάνει, μετράς σε χιλιάδες των επεμβάσεων, οπότε το βλέπεις ως μια ρουτίνα καθημερινότητας και πάρα πολύ βέβαια σοβαρή. Αλλά για μας όμως αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα είναι, τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή τώρα εγώ δεν έχω δει τι ετοιμασίες έχει κάνει η Εύη, τώρα θα μας πεις λοιπόν, μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, μέχρι να τελειώσεις την επέμβαση με την Εύη, ποια είναι η διαδικασία που εγώ θα πρέπει να περάσω μέχρι να τελειώσω και μετά να μας δει η κάμερα, θα μας περιμένει έξω ο Διονύσης για να φεύγουμε όπως ήρθαμε. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι πλέον τα μέσα είναι τόσο σύγχρονα στο κέντρο που βρισκόμαστε, που όπως έρχεσαι, μετά από λίγο φεύγεις, πας σπίτι σου και μετά από 2-3-5 ώρες με μια μικρή προσοχή μπορείς να πας και στη δουλειά σου, μπορείς να περπατήσεις, μπορείς να βγεις και έξω. Έτσι είναι, να πάμε λίγο βήμα-βήμα τι γίνεται σήμερα. Είναι απολύτως λογικό για τον γιατρό που είναι μια υπόθεση ρουτίνας να τα βρίσκει όλα απλά, αλλά πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στη θέση του ασθενούς που οπωσδήποτε, όσο ψύχρεμος και να είναι και να τον έχουμε καθησυχάσει, είναι λογικό λίγο να αγχωθεί αυτή τη μέρα. Εφόσον λοιπόν έχουμε εδώ ένα προεγχειρητικό έλεγχο που είναι άριστος, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Προχωρούμε, σε λίγο θα περάσουμε σε έναν άλλο χώρο όπου θα φορέσεις μια αποστηρωμένη ρόμπα πάνω από τα ρούχα. Δεν παίρνουμε καμία αναισθησία, δίνουμε απλά σε όλους τους ασθενείς από το στόμα ένα χαπάκι αγχολητικό για να είμαστε πιο ήρεμοι. Δεν κοιμόμαστε, δεν χάνουμε επαφή με το περιβάλλον. Ξαπλώνουμε για τη διάρκεια της διαδικασίας σε μια καρέκλα που μοιάζει λίγο με του οδοντιάτρου, να δώσω ένα παράδειγμα, να το καταλάβουμε, λίγο πιο κάτω, όχι τελείως. Και απλά χρειάζεται μια στοιχειώδη συνεργασία, να κοιτάμε ένα φωτάκι που άλλοτε γίνεται κόκκινο και άλλοτε πράσινο. Έτσι, για να με προετοιμάσεις πιο, γιατί εγώ δεν έχω δει και βίντεο στο YouTube ή στο ίντερνετ που γενικότερα υπάρχουν, ποιο είναι το πιο, έτσι, όχι δύσκολο από μέρους σου, το πιο έτσι περίεργο σημείο που συνήθως οι ασθενείς στην αρχή έχουν μια περίεργη αντίδραση μέχρι να το συνειδητοποιήσουν? Είναι το φωτάκι που βλέπουν, είναι αυτό που μου είπανε μέχρι να ανοίξουν τα βλέφαρα, αυτό που έχετε κατά πάνω σου, με έχουν ενημερώσει κάτι φίλες, είναι η διαδικασία όλη, δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία που λες ότι είναι παιχνίδι και μόλις το συνηθίσουν δεν είναι τίποτα? Το πιο δύσκολο σημείο για τους ασθενείς, σε παρένθεση δύσκολο, γι' αυτό και θα σε προετοιμάσουμε και σένα για εκείνα τα δευτερόλεπτα που θα συμβεί, στη μέθοδο αυτή που θα κάνουμε μαζί, για κάποια δευτερόλεπτα θα χαθεί τελείως το φως. Αυτό.
Αυτό εκείνη την ώρα θέλει λίγο εμψύχωση ο ασθενής, γιατί είναι η ρουτίνα της επέμβασης αυτή και δεν πρέπει να ανησυχήσει κανείς ότι του συμβαίνει κάτι κακό. Αυτό είναι κλάσματα. Είναι κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά εκείνη την ώρα με το άγχος μπορεί κανείς να τα νιώσει λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Μου δίνετε λίγο τη διαδικασία να την ξανασκεφτώ και να σας απαντήσω σε επόμενη κουβή τελικά θα περάσω. Πάντως έχουμε μπει σε μία, για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, έχουμε μπει όμως, ούτε τις παλιές εποχές δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πρόβλημα με τα πιο παλιά μέσα, αλλά είμαστε 100% σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να έχει μία κακιά, μία στραβή που λέμε να γίνει κάτι. Όχι, είμαστε απολύτως βέβαιοι, διότι υπάρχουν και πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας από τα σύγχρονα μηχανήματα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο άγχος όλων είναι, γιατρέ, μήπως κουνηθώ την ώρα της επέμβασης. Το μηχάνημα έχει eye tracker, δηλαδή και την παραμικρή κίνηση την παρακολουθεί και εστιάζει πάλι. Από τη στιγμή που έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και μετρήσεις, πάμε βήμα-βήμα με ηρεμία και όλα κυλούν αψογά. Πόση ώρα διαρκεί όλη αυτή η διαδικασία? Η διαδικασία της διόρθωσης αυτή καθεαυτή είναι γύρω στα 10 λεπτά και για τα δύο μάτια. Απίστευτο. Η όλη διαδικασία, ο χρόνος είναι εδώ, είναι ένα μισάωρο, 40 λεπτά. Και τώρα κλείνοντας να πούμε ότι από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έξω στο οφθαλμολογικό κέντρο Αθηνών, έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο πραγματικά που πάρα πολλοί γιατροί κάνουν χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις, έτσι και η κυρία Κεφάλα είναι ο χώρος όπου συνεργάζεται. Θέλω να ρωτήσω, βλέπω και πάρα πολύ κόσμο έξω, μεγάλες ηλικίες, γιαγιάδες, παππούδες, βέβαια όχι όλοι για μοιοπία ή πρεσβειοπία, για οποιαδήποτε πρόβλημα. Αλλά για το συγκεκριμένο, για το λέιζερ, μέχρι τι ηλικία ενδείκνεται και έχουμε αποτελέσματα? Η ηλικία συνήθως δεν είναι πρόβλημα. Από τα 18 και πάνω, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που είπαμε πριν, μπορεί κανείς να κάνει. Συνήθως όμως απευθύνεται σε νέα άτομα. Δηλαδή δεν το συναντάει κανείς πολύ συχνά μετά τα 50 έτη. Μπορεί βεβαίως να το κάνει, αλλά επειδή τότε συνυπάρχουν και άλλα θέματα από τα μάτια, δεν είναι πολλοί οι άνθρωποι που έρχονται μετά τα 50 για να κάνουν διόρθωση μοιοπίας. Μάλιστα. Εάν θέλατε να δώσουμε μία έτσι προτροπή σε αυτούς που θέλουν να πετάξουν πλέον τα γυαλιά, να πετάξουν τους φακούς και να δουν πιο καθαρά, θα τους λέγαμε λοιπόν ότι μπορείς να δεις τα πάντα όπως τα έβλεπες παλιά, μόνο να αφιερωθείς και να αυτοσυγκεντρωθείς 20 λεπτά, μισή ώρα στη συνεργασία με τον εξειδικευμένο ιατρό. Στην ουσία αυτό είναι μόνο. Αυτό είναι. Έχει σημασία να εμπιστευτούν το γιατρό. Πλέον η εποχή μας προσφέρει άπειρες δυνατότητες. Είναι κρίμα να είμαστε εγκλωβισμένοι σε κάποιους μύθους που υπήρχαν παλιά, ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε κάτι. Με τον κατάλληλο έλεγχο και με έμπειρους και αξιόπιστους γιατρούς, όλα πάνε θαυμάσια. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι με κλάσματα δευτερολέπτων, τηλεοπτικά πάντοτε, ξεκινάμε τη διαδικασία όπου θα την δείτε, μέχρι το σημείο που μπορούμε και μέχρι το σημείο που πρέπει να δείτε για να έχετε μία άποψη, με την αγαπημένη οφθαλμίατρο χειρουργό Έλενα Κεφάλα που είναι εδώ κοντά μας, ξεκινώντας με την Εύη που είναι ήδη έτοιμη, έχει περάσει και η διαδικασία της. Αμέσως μετά θα ακολουθήσω εγώ και στο τέλος θα σας αποχαιρετήσουμε, όπως ακριβώς μας είδατε όταν ξεκίνησε το βίντεο, ο Διονύσης θα μας περιμένει έξω, δεν θα διαρκέσει και πάρα πολύ όλο αυτό. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και από αύριο στο στούντιο, να ξέρετε ότι θα σας βλέπω πολύ πιο καθαρά, δεν θα μπορείτε να μου κρύψετε τίποτα. Έλενα, καλή επιτυχία και στην Εύη και σε μένα, αν και για σένα είναι ρουτίνα και είσαι από τα ονόματα εκείνα. Δεν το λέω επειδή τη γνωρίζω εγώ πολλά χρόνια. Το λέω γιατί και στις διακοπές που πήγα μου λέγανε, ξέρεις που πάμε κι εμείς για τα μάτια μας, στην Κρήτη, στη Λευκάδα, πήγαμε στην Κέρκυρα. Στην Έλενα την Κεφάλα λέει. Λέω, όταν ο άνθρωπος πρέπει να δει καθαρά, μπορεί να πάει ακόμα και στις Άλπεις για να βρει τον κατάλληλο γιατρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και να σου πω τώρα κάτι. Η Εύη δεν τα άκουσε όλα αυτά, αλλά σε μένα επειδή τα έχω προακούσει και ξέρω, δώσε τον καλύτερό σου αυτό. Γιατί είμαι και λίγο φοβητσιάρης. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Εσείς απλά ακολουθήστε μας και θα δείτε πόσο απλά είναι για να τα βλέπουμε όλα πάρα πολύ καθαρά. Είμαστε πανέτοιμοι.